Ήρθαμε λοιπόν με τη φανταστική ομάδα Εν Δυνάμει και τους υπνοβάτες φυσικά. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Δημοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πολύ. Και την Νικολέτα Λάπα, ηθοποιό. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Κάνετε πολύ ωραία πράγματα από το 2008, πάρα πολλά χρόνια. Και έχετε δώσει χώρο, χρόνο σε ανθρώπους που ίσως να μην είχαν αλλιώς την ευκαιρία να ακολουθήσουν αυτό που αγαπούν, αυτό που τους αρέσει, να κάνουν πράγματα έτσι πιο δημιουργικά. Να πούμε καταρχάς ότι κάτι που για μας είναι μεγάλη περηφάνεια, ότι η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εδώ είναι έκτακτη εμφάνιση που λένε, σε ναι. Η Αθήνα. Κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να δείξουμε τη δουλειά μας. Είμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, ιδρυθήκαμε από το 2008. Είναι μια ομάδα καλλιτεχνών, νέων καλλιτεχνών περισσότερο, με και χωρίς αναπηρία. Αυτό είναι ένα που μας χαρακτηρίζει προς το παρόν και ελπίζω ότι στο απότερο μέλλον δεν θα μας χαρακτηρίζει καθόλου, γιατί θα φτάσουμε... Ναι, γιατί... Να μην είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όχι, να μην είναι και δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά το λέμε για λόγους ορατότητας, γιατί οι φίλοι μας και οι φίλες μας με αναπηρία έχουν ανάγκη να κατοχυρώνουν το αγώνα τους. Έτσι κάποια στιγμή θα φτάσουμε να μην είναι χαρακτηριστικό όταν το αναφέρουμε όσο είναι χαρακτηριστικό ακόμα. Δηλαδή να γίνεται μια κανονικότητα αυτό. Ακριβώς, και εμείς την ίδια την ομάδα δηλαδή το έχουμε ως δεδομένο, αλλά μετά από ένα σημείο πλέον δεν έχει τόση σημασία. Δηλαδή για μένα μεικτή ομάδα είναι όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς, είναι το ότι υπάρχουν ακραία διαφορετικά άτομα μέσα και ηλικιακά, το σωματότυπο να το πάρουμε. Είναι αυτό. Άρα, πλέον δεν διαχωρίζεται. Η επιλογή των έργων όπως είναι οι υπνοβάτες τώρα δεν γίνεται με βάση το πρέπει να... Όχι. Από την αρχή που ξεκινήσαμε, επειδή είναι η ομάδα στοχευμένη στην αποδοχή, στο σεβασμό, στην αλληλεγγύη και σε μια δημοκρατική ισότιμη διαδικασία, τα θέματα, επειδή και στις προηγούμενες παραστάσεις αλλά και σε αυτήν θα δείτε ότι την ιδέα συνήθως την καταθέτω εγώ για επεξεργασία, ασχολούμαστε με τα θέματα που μας καίνε, με τα ερωτήματα που εκείνη την εποχή που δουλεύουμε μας τροφοδοτούν και μας εξαναγκάζουν να θέτουμε ερωτήσεις. Και έτσι φτιάχνονται οι παραστάσεις μας. Αυτή τη στιγμή αναρωτηθήκαμε για το θέμα του θανάτου, για την απώλεια, για το πένθος, για τα όνειρα. Γιατί και τα όνειρα όταν δεν τα έχουμε πια είναι μικρή θάνατη, δεν είναι. Όταν ονειρευόμαστε κάτι και αποκλείουμε πλέον τον εαυτό μας από το να παλεύουμε για αυτά, είναι μικρή θάνατη. Πήγε μας λοιπόν για τους υπνοβάτες. Πες μας, Νικολέτα, την υπόθεση, να μπούμε κι εμείς μες στην ιστορία. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπε και η Ελένη. Μιλάμε για το θάνατο, τα όνειρα, πώς αυτά μπλέκονται. Και νομίζω ότι μέσα από αυτά δύο θέματα ουσιαστικά μιλάμε και για τις ζωές μας. Mm-hmm. Για τους φόβους μας, τις ανασφάλειες. Νομίζω ότι έτσι προκύπτει και κάθε θεματική, κάθε παράσταση που κάνουμε. Είναι η ανάγκη της ομάδας. Και η ανάγκη της ομάδας αυτή τη στιγμή ήταν να μιλήσει για αυτό το τεράστιο ερώτημα, το τι είναι αυτός ο θάνατος και γιατί τον φοβόμαστε, τι έρχεται μετά από αυτό και τι υπάρχει και πριν. Οπότε διαπραγματευόμαστε έτσι αυτά τα θέματα. Τον απενεχοποιούμε το φόβο κάποια στιγμή. Αναγκαστικά, νομίζω. Αλλιώς δεν μπορείς κάπως να προχωρήσεις κιόλας. Εξοικειωνόμαστε. Εξοικειωνόμαστε, ναι. Ή θέλουμε, όπως σε άλλους. Να λέμε ότι έχουμε εξοικειωθεί. Ναι. Εγώ όχι. Εγώ ρητά όχι. Αλλά από την άλλη, μιλώντας για αυτή την απώλεια, για αυτό το τέρμα που μοιάζει σαν τέρμα, αναρωτιόμαστε πάρα πολύ έντονα ότι εφόσον υπάρχει αυτό το τέλος, δεν πρέπει να ζήσουμε. Ναι. Και να μην ζούμε σαν υπνοβάτες, να πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, η ζωή μας να είναι μια τρεχάλα, όπως λέμε και στο έργο, ένα τρέχοντα. Δεν το ορίζουμε. Ακριβώς. Μήπως πρέπει να τις δώσουμε μεγαλύτερη αξία. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε μέσα απαντήσεις από αυτό. Απαντήσεις παίρνουμε. Απαντήσεις δεν παίρνουμε. Γιατί δεν παίρνουμε και ποτέ σε αυτό το θέμα. Κυρίως τα ερωτήματα θέτουμε και νομίζω ότι αυτό που μας παρέχει ασφάλεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι όλοι έχουμε τα ίδια ερωτήματα.
Οπότε αυτό από μόνο του είναι μία απάντηση για μένα. Και πολλές φορές ο καθένας παίρνει τις δικές του απαντήσεις και απαντάει με το δικό του τρόπο σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ναι. Ακριβώς. Και επειδή, όπως λέει και η Νικολέτα, η οποία είναι ένα από τα νεότερα μέλη της ομάδας, είναι και αυτό, και γι' αυτό ήθελα πολύ να έρθει να μιλήσει από τη δική της πλευρά, γιατί εμείς έχοντας μια ιστορία μπορούμε να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι και η επεξεργασία των κειμένων και όλα αυτά που συζητάμε τώρα βγαίνουν μέσα από την ομάδα. Δεν είναι κάτι από έξω, ένα κείμενο που κάποιος κάθεται και το γράφει. Είναι η Ελένη Ευθυμίου, η οποία είναι δραματουργός και η σκηνοθέτης. Όλο δική σας δουλειά δηλαδή. Ναι, η οποία μας τροφοδοτεί με πολλές ερωτήσεις. Το ένα φέρνει το άλλο. Γίνονται πάρα πολλές εργασίες, γίνονται πολύ προσεπικές συζητήσεις. Μου ακούγεται το θέμα πολύ ποιητικό και πολύ ονειρικό. Πώς το προσεγγίζετε αυτό, πώς έρχεται να κουμπίσει σε μια σκηνή? Αυτά είναι η υπέροχη, υπερταλαντούχα Ελένη Ευθυμίου, μια πολύ εμπνευσμένη και πολύ σημαντική σκηνοθέτης, όχι μόνο της γενιάς της, η οποία συλλέγει στιγμές, συλλέγει δουλειές των παιδιών, τα επεξεργάζεται με μια αλληλοσεβασμό, μια αλληλεγγύη, τροφοδοτεί τον εαυτό της με αυτό και μετά έρχεται. Αλλά μιλούμε για μια άκρως επαγγελματική δουλειά, ότι μπαίνουμε στο θέατρο ή στο χώρο. Ποιο θέατρο, εμείς δεν έχουμε θέατρο. Μπαίνουμε στους χώρους που μπορεί να είναι από ένα εργοστάσιο μέχρι το περίπτερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και από εκεί αρχίζουμε και είναι μία ζήμωση. Ότι αλλά οι αποφάσεις όλες οι τελικές και ο τρόπος που θα δημιουργηθεί και η σε μουσική. Σε είδες μέσα σε αυτό? Μα είναι κυρίως, εμείς είμαστε εκεί. Εμείς απλά υπάρχουμε, συζητάμε, μοιραζόμαστε ό,τι έχουμε μέσα μας και μετά όντως έγκυται στην Ελένη Ευθυμίου το πώς τα σύλλεξε όλα αυτά και κάπως δημιουργήθηκε αυτό. Αλλά οι ιστορίες δικές μας είναι, εμείς τα ζήσαμε αυτά. Κυρίως θέατρο ντοκουμέντο κάνουμε. Είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα να γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα ότι φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε στην Αθήνα όλοι γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη Θεσσαλονίκη. Άντε κάνα διπεθέ και με το ζόρι. Ναι, εγώ επειδή υπήρξα και σε δύο διπεθέ, εγώ πιστεύω ότι μακριά από την Αθήνα μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε το ενδυνάμει. Κόσμος υπάρχει, τι δεν υπάρχει και τρομάζει χώροι, ο χώρος. Χώροι, δουλειές, προτάσεις, παραγωγές. Δεν υπάρχουν μικρότερες ομάδες, μικρότερες συλλογικότητες, αλλά όπου ξεκίνησαν, εγώ προέρχομαι από την ιστορική πειραματική σκηνή της τέχνης που ήμουνα για 29 ολόκληρα χρόνια στο ίδιο καμαρίνι, οπότε δεν μπορώ να μιλώ πολύ καλά γι' αυτό. Εγώ δεν κατέβηκα ποτέ στην Αθήνα, δεν δούλεψα ποτέ στην Αθήνα, αλλά είμαι 50 χρόνια στο θέατρο. Και παρόλα αυτά πάντα αγκαλιάζουν στην Αθήνα τις παραστάσεις που κάνει η ομάδα σας. Και αυτή τη φορά μιλάμε για μια παράσταση η οποία σκίζει και πήρε και παράταση. Θα συνεχίσετε λοιπόν μέχρι τις 30 τώρα του μήνα. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και άλλη παράταση ή πρέπει να ανέβετε προς τα πάνω? Όχι, όχι, όχι. Και έπειτα πρέπει να πούμε ότι ερχόμαστε πάντα όταν οι χώροι προσφέρονται. Είναι προσφέρονται, σωστά, είναι διαθέσιμοι. Πότε θα σας δούμε λοιπόν μέχρι τις 30, πότε και πού? Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Τετάρτη με Κυριακή. Νομίζω θυμάμαι ότι είναι νωρίς. Είναι 9 η ώρα. Το Σάββατο έχουμε διπλή, μία στις 6 και μία στις 9. Ωραία. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει για να βγει το αποτέλεσμα. Πραγματικά και είναι εντυπωσιακό το πόσο πολλοί είναι οι άνθρωποι. Θέλουμε μια εκπομπή ακόμα για να συζητήσουμε, να πούμε μόνο τα ονόματα. Έχουμε 35 ηθοποιούς πάνω στη σκηνή. Και είναι εντυπωσιακό. Τέτοιες παραγωγές δεν υπάρχουν πια και από ηθοποιούς και από τεχνικούς και από σκηνοθέτες και από καλλιτεχνική σύμπραξη στο έργο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η παραγωγή σας και σας αξίζουν συγχαρητήρια για τον αγώνα πολύ. Ευχαριστούμε που πάρα δίνετε. Πολύ. Ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έτσι. Θα λέμε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Και εσάς. Εδώ θα είμαστε. Έχουν συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Και εσάς σας ευχαριστούμε λοιπόν. Αύριο.